Η Τουρκία έχει βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, καθώς αυτοί οι 92 βρέθηκαν από την ίδια τη Frontex, η οποία επιβεβαίωσε το περιστατικό. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς βρέθηκαν αντικείμενο εξευτελιστικής συμπεριφοράς στην Τουρκία και στάθηκαν προς την Ελλάδα. Βρίσκονται ήδη σε ελληνικό έδαφος και θα μεταφερθούν στο κιτ φυλακίου. Βλέπουμε μια προσπάθεια της Τουρκίας επικοινωνιακά, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Οι ίδιοι τι είπαν, κύριε Υπουργέ? Οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι αυτοκίνητα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής τους βοήθησαν να φτάσουν στα σύνορα. Θέλω να σας πω ότι και 38 του Εύρου είχαν πει αντίστοιχα ότι η τουρκική στρατοχωροφυλακή τους πήγε στα σύνορα και τους πίεσε τότε να περάσουν προς την Ελλάδα. Η Τουρκία, ξέρετε, εν ώψη της δικιάς της προεκλογικής περίοδου, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Ερντογκάν, το μεταναστευτικό, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που συζητιούνται από την τουρκική κοινή γνώμη, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κύμα μεταναστών να έρθουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ξεκάθαρα έχουμε πει ότι κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψουμε. Παρά την πίεση που δεχόμαστε φέτος, είναι οι δεύτερες χαμηλότερες ροές της δεκαετίας. Για να έχει ο κόσμος μια αίσθηση των αριθμών, το 2015 είχαν μπει περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στη χώρα μας, το 19 72.000, πέρυσι 8.5 και φέτος μέχρι στιγμής 11.000. Άρα οι ροές προς τη χώρα μας είναι χαμηλές, με αποτέλεσμα από τις 121 δομές που λειτουργούσαν στη χώρα μας να παραμένουν μόνο 34. Την άλλη Δευτέρα έχω ζητήσει και θα δω στη Νέα Υόρκη τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ, τον κύριο Κορόση. Για να πάω στη Νέα Υόρκη για να τον δω. Έχω ζητήσει και έχω ήδη ενημερώσει και τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα κάνω ένα κύκλο επαφών ώστε διαζώσεις να τους δείξω τις φωτογραφίες. Έχουμε και άλλο υλικό, έχουμε βίντεο.